το επιχειρηματικό πάρκο της Κέρκυρας, είναι μια μεγάλη υπόθεση για την Κέρκυρα, το οποίο δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει μια δυναμική στους παραγωγικούς φορείς και μια έννοια για τη χωροταξία, για την εξασφάλιση των συνθήκων που η παραγωγική διαδικασία δεν θα ενοχλεί τους συμπολίτες μας και δεν θα επιβαρύνει την εικόνα και την τουριστική ταυτότητα. Έτσι το επιχειρηματικό πάρκο, μια ιδέα που ξεκίνησε το 2017 από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, βρέθηκε σήμερα με την αρμοδιότητα την οποία έχει ο κ. Ιωάννου ως υπεύθυνος αντιπεριφερειακής χωροταξίας, είναι καθαρά ένα σοβαρό ζήτημα χωροταξίας αυτό, να βρίσκεται σε μια εξέλιξη πολύ θετική και ελπιδοφόρα, η οποία έχει να κάνει με την προσαρμογή του σχεδίου αυτού στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Όλα αυτά το διάστημα που πέρασε ήταν συνεχείς επαφές μας και με τα αρμόδια Υπουργεία, Υπουργείο Ανάπτυξης βασικά, για την παρακολούθηση της νομοθετικής εξέλιξης και της προετοιμασίας για την προσαρμογή μας και εμάς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, την αναζήτηση χρηματοδότησης, ήδη ετοιμάζεται ο φάκελος, θα τα αναφέρει με λεπτομέρειες ο κ. Ιωάννου, ο φάκελος της πρόσκλησης για να ενταχθούμε στο πλαίσιο το χρηματοδοτικό, η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου, δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι ένας χώρος που πρέπει να είναι προσβάσιμος και ένας χώρος ο οποίος θα προσφέρεται και για τη σημερινή κατάσταση και για την αναπτυσσόμενη δυναμική που ελπίζουμε και διαβλέπουμε ότι θα έχει Κέρκυρα. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί και επίσης, κύριε Ιωάννου, είναι και ευχάριστο το ότι προστίθενται και οι εταίροι στο επιχειρηματικό πάρκο. Διστακτικοί εταίροι, όπως ήταν στην αρχή, όπως το Επιμελητήριο Κέρκυρας, προστίθενται μέσα στο σχήμα της υλοποίησης αυτού του έργου, κάτι που σημαίνει αφενός συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει ένα επιχειρηματικό πάρκο για την δυναμική οικονομία της Κέρκυρας και δεύτερον την ευρωστία, την αποδοχή, την ευρωστία την οικονομική που θα προσφέρει αυτή η συμβολή των εταίρων, αλλά και την ευρύτερη αποδοχή από τους παραγωγικούς φορείς αυτής της ιδέας. Ο λόγος εσάς, κύριε. Όπως ανέφερε η κυρία Περιφερειάρχη, είναι σημαντικότατο θέμα αυτό, η δημιουργία ενός επιχειρηματικού πάρκου στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας από πλευράς χωροταξίας. Σε συνέχεια λοιπόν των ενεργειών για το θέμα της χωροταξίας και της επικαιροποίησης, αναθεώρησης του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου, το οποίο συγηθήκαμε και υπερψηφίστηκε στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο όπου έλαβε χώρα στην Ιθάκη και ήδη έχει κοινοποιηθεί στο Υπουργείο ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για να μπορέσει να κουμπώσει, πάντως να επιτρέψει η έκφραση, να κουμπώσει τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία χωροταξικά πλαίσια τα οποία θα ακολουθήσουν. Το σχέδιο λοιπόν όλο αυτό και το σχεδιασμό που υλοποιεί η Περιφέρεια ακολουθείται από την πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει για την επίσπευση των διαδικασιών της δημιουργίας του επιχειρηματικού πάρκου της Κέρκυρας. Ξεκινώντας με μετόχο στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, την Αιώνια Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Κέρκυρας, διευρύνθηκε πλέον το σχήμα από εδώ και περίπου ένα χρόνο με το Επιμελητήριο Κέρκυρας που θεωρούσαμε οπωσδήποτε και αναγκαία τη συμμετοχή του σε την υλοποίηση του σχεδιασμού μας. Και εντός ολίγου θα ανακοινωθεί και ένταξη με αυτό και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, ο οποίος έλαβε τη σχετική απόφαση και αναμένει μια επικαιροποίηση μελέτης, την οποία ήδη θα έχουμε το αμέσως προσεχές διάστημα. Το ελπιδοφόρο σε αυτό το εγχείρημά μας ήταν το ενδιαφέρον το οποίο έδειξε η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, ανώνυμη εταιρεία. Είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο με ποσοστό 35% και ιδιωτικό τραπεζικό σχήμα και το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί 29 βιομηχανικές περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Μας έχει στείλει ήδη ένα προσχέδιο στην εργασία, στο οποίο εμείς έχουμε επιφυλαχθεί να το εξετάσουμε, αναλόγως βέβαια και με την πρόοδο της διαδικασίας, η οποία ουσιαστικά μπορώ να πω ότι κλείδωσε κατόπιν μια συνάντηση που είχα με τη Γενική Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης στα τέλη του μηνός Ιουλίου που μας πέρασε με συνεργάτες τους και κατόπιν βέβαια της ανακοίνωσης
του άξονα 4-6 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ατεκτικότητος για τον εξυγχρονισμό και βελτίωση των κυρίων κλάδων της οικονομίας της χώρας, όπου θα, με βάση αυτό θα μπορέσουμε εμείς ως νέο επιχειρηματικό πάρκο να χρηματοδοτηθούμε για να υλοποιήσουμε αυτό το σχεδιασμό μας. Η ημερομηνία έναρξης λοιπόν υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί 23 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους και η ημερομηνία λήξης των προτάσεων 23 Ιανουαρίου του 2023. Έχοντας λοιπόν εμείς αυτά ως δεδομένα και με την δυνατότητα να επιχορηγηθούμε, επισπεύσαμε άμεσα τις διαδικασίες, δημοσιεύσαμε 2 προσκλήσεις πρόσφατα και μάλιστα η πρώτη πρόσκληση αφορά την υποβολή για την επικαιροποίηση προσφορών επικαιροποίησης αρχικής μελέτης της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού πάρκου, αξιολόγηση και εκτίμηση αρχικής τεχνοοικονομικής μελέτης, υποστήριξη παροχή συμβουλών σύνταξης απαιτούμενων αναφορών για σχεδιασμό και υλοποίηση και επιχειρηματικού πάρκου και προκαταρκτική μελέτη καταλληλότητας των υποψήφων προς υλοποίηση του έργου επιχειρηματικό πάρκο και Κέρκυρας γηπέδων και ακινήτων. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την 23η Νοεμβρίου του 2022 θα έχουμε εμείς τις υποψηφιότητες των τεχνικών συμβούλων οι οποίοι θα κρίνουν το έργο και η δεύτερη πρόσκλησή μας αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εξασφάλιση γης για την εγκατάσταση επιχειρηματικού πάρκου που έχει καταληκτική ημερομηνία την 30η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 3 το μεσημέρι. Αυτά έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Ιωνίσων όλων των μετόχων της εταιρείας, όπως σας ανέφερα, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήδη είχαμε 2 υποψήφια γήπεδα ακίνητα προς εξέταση, προσετέθη 1/3 από ιδιοκτήτες που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον και αναμένουμε μέχρι την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης, που είναι 30 Νοεμβρίου, να έχουμε και πιθανά άλλα γήπεδα. Απλά και μόνο περιληπτικά, γιατί είναι μεγάλες προσκλήσεις, να μην σας κουράσουμε αυτό, να αναφέρω αφού θα ακούσουν από τα μέσα σας οι συμπολίτες μας ότι χρειαζόμαστε γήπεδα με ελάχιστο εμβαδόν 100 στρέμματα και με μέγιστο 200 ως υποψηφιότητες. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί έχει ήδη αναρτηθεί, όπως ανέφερα στο σελίδι μας, και βεβαίως θα τις πληροφορηθούν από εκεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, θα λέγαμε απαραίτητο για την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της χαμηλής και μέσης όχλησης, θα εξαλείψει δε προβλήματα που δημιουργούνται σε περιοχές ιδιαίτερα εντός οικισμού, ότι μετά από ένα χρονικό πλαίσιο ή πάροδο, θα λέγαμε διάρκεια ενός διαστήματος 8-10 ετών, δεν θα μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις πλέον να λειτουργήσουν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οραματικά να εξετάζουμε τα πράγματα, τις συνθήκες, να προλαμβάνουμε καταστάσεις και να τρέχουμε γρήγορα τις εξελίξεις και τις διαδικασίες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών. Εγώ αυτά θα ήθελα να πω, δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι παραπάνω, με στη διάθεσή σας και οποιαδήποτε. Όπου αναφέρεται, γιατί η Διεύθυνση Βιομηχανίας μας τα έχει αυτά, όλες οι επιχειρήσεις χαμηλής και μέχρι μέσης όχλησης. Εγώ χαρακτηριστικά θα πάρω ένα κλάδο της οικονομίας που είναι σημαντικός, τα logistics. Είναι εφοδιαστικές αλυσίδες. Δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σε περιοχές που είναι εντός οικισμού. Υπάρχει το διάταγμα την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας Αλικών Κουβιών, το οποίο αυτό θα εφαρμοστεί και στο μέλλον και σε άλλες περιοχές και θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Ό,τι αφορά επίσης την εφοδιαστική αλυσίδα σε μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, ακόμα και τα σούπερ μάρκετ θα πάρουν και στη μεγάλη, αλλά και στις μικρότερες, οι οποίες θέλουν αυτές τις χρήσεις. Παράδειγμα, συνεργεία ίσως. Παράδειγμα, ίσως κάποιοι φούρνοι, όπως είπατε, ενδεικτικά να πω μερικά πράγματα, αλλά δεν εξαρτάται. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Οτιδήποτε λοιπόν και το γνωρίζουν οι επιχειρηματίες και οι συμπολίτες μας, αυτό αφορά σε χαμηλή και μέση όχληση εντός οικισμού, τα επόμενα δεκαετία δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν αυτές τις περιοχές. Άρα, εμείς οφείλουμε να έχουμε δημιουργήσει το πλαίσιο για να μπορέσουμε να καλύψουμε την δραστηριότητά τους.